Ανοιχτή ειδική συνεδρίαση για τα βυζαντινά μνημεία της περιοχής και το κάστρο αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων για την ερχόμενη Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων με αντικείμενο το κάστρο και τα βυζαντινά μνημεία. Μετά και τις πρόσφατες απαντήσεις του Υπουργού Πολιτισμού στη Βουλή, η διαδικασία είναι πλέον επιβεβλημένη για τη χάρεξη στρατηγικής. Την ανακοίνωση έκανε το βράδυ της Δευτέρας ο Δήμαρχος Αρταίων. Όσον αφορά τις διεκδικήσεις και τις απαντήσεις μες του κ. Λιάτου, στο θέμα του κάστρου και της πολεμικής σύμβασης, δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να εντάξουμε σε μία συζήτηση και το στρατόπεδο, γιατί θα χαθούν. Ήδη δεν πήρα τη σειρά να μιλήσω, αλλά χαίρομαι του κ. Σταθίου έλεγε το ζήτημα και μου δίνει δυνατότητα να ανακοινώσω ότι τη Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα, στις 14 του μήνα, θα κάνω μια εισήγηση σε εσάς στο Συμβούλιο εδώ, να πάρω μια απόφαση, θα κάνω μια ανοιχτή διαδικασία στην αίθουσα Διόνη, όπου τα ζητήματα που άπτονται του Υπουργείου Πολιτισμού, ερωτήσεις, απαντήσεις, διευκρινήσεις και τι μέλη γενέστε, να τεθούν στη δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου και να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. Εφόσον συμφωνείτε, να το κλείσουμε από αυτή τη στιγμή για να μην το ξαναφέρουμε σαν θέλουμε. Και λοιπόν θα συζητήσουμε και για το κάστρο και για την Παρηγορήτρια. Και όσα δημοσιεύονται και όσα δεν δημοσιεύονται, θα μας δίνει μια ευκαιρία να κάνουμε μια σοβαρή ανασκόπηση των επιχειρηματικών αυτού του είδους. Σταθερή προσήλωση του Δήμου Αρταίων αποτελεί υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, όπως απάντησε ο κ. Οικονομίδης σε ερώτηση της κ. Γεροβασίλη για τον καθορισμό της ατζέντα συζήτησης. Θα ήθελα, κύριε Δημάρχε, να προτείνω, με δεδομένο ότι η εμπειρία όλων των ανοιχτών συνεδριάσεων που έχουν συμβεί έχουν γίνει χωρίς ατζέντα και έχουν καταλήξει σε οριστολογίες κατά κύριο λόγο, δηλαδή καλούνται εκεί πολλοί άνθρωποι και σωστά καλούνται, αλλά ξεκινάνε από το παλιό ραντεβού του κάστρου ας πούμε και φτάνουν μέχρι πού. Εάν περάσουμε σε μια ανοιχτή συνεδρίαση χωρίς ατζέντα και χωρίς να έχουμε και εμείς τη δική σας εισήγηση επ' αυτού, θεωρώ ότι το αποτέλεσμά της θα είναι σαν τις προηγούμενες συνεδριάσεις. Και δεν εννοώ μόνο την προηγούμενη, εννοώ και άλλες που έχουν γίνει παλιότερα.